3.380 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από την αρχή του 2024, ενώ το ίδιο διάστημα το 2023 είχαν φτάσει στο νησί μόλις 798 μετανάστες. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι πως μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο οι λιμενικοί της Κρήτης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 8 νέα περιστατικά με συνολικά 346 μετανάστες. Η αύξηση αυτή τη στιγμή είναι περίπου, αγγίζει πάνω από το 400%. Φανταστείτε ότι σε επίπεδο Κρήτης το 2023 είχαμε στο σύνολο 21 περιστατικά και έφτασαν 798 μετανάστες στην Κρήτη. Σήμερα το 2024 σε επίπεδο πάλι Κρήτης έχουμε σύνολο 76 περιστατικά και έχουν φτάσει 3.380 μετανάστες. Είδαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι μέσα σε ένα 48ωρο είχαμε 8 περιστατικά στο σύνολο και 346 ανθρώπους να φτάνουν στην Κρήτη. Όπως τονίζει στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης, είναι αναγκαία η ενίσχυση του λιμενικού, καθώς πλέον το προσωπικό έχει εξαντληθεί. Αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως και θα συνεχίσουμε να λέμε, είναι ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να ενισχυθεί σε επίπεδο Κρήτης, θα έλεγα, με ανθρώπινο δυναμικό και με επιχειρησιακά μέσα. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι εξαντλημένο. Βλέπουμε ότι το μεταναστευτικό έχει εδρεωθεί πλέον στην Κρήτη. Και προσθέτει πως υπάρχουν λιμενικοί που εργάζονται ακόμα και 48 ώρες συνεχόμενα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι επιχειρούν νυχθημερών, ακόμα και ένα 48 ώρες συνεχόμενα, για να φέρουν εις πέρας μία βάρδια. Καταλαβαίνετε αυτό πόσο επίπονο είναι και πόσο επικίνδυνο και συγχρόνως. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι άνθρωποι έχουν εξαντληθεί πλέον. Επίσης, ο κύριος Φακιανάκης εκφράζει φόβους για περαιτέρω αύξηση των μεταναστευτικών ροών το επόμενο διάστημα λόγω και των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Το επόμενο διάστημα, με τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο να κλιμακώνει όλο και περισσότερο που βλέπουμε και με όλα τα στοιχεία και από τις καταθέσεις αυτών των ίδιων των ανθρώπων που φτάνουν εδώ πέρα από τις ανακρίσεις που γίνονται, υπάρχει γύρω στις 20.000 κόσμος στο Μπρούξ της Λιβύης που περιμένει να περάσει στην Ευρώπη, αλλά πρώτος σταθμός, όπως διαπιστώνουμε, είναι η Κρήτη και κατ' επέκταση μετά η κεντρική Ελλάδα, και από εκεί και έπειτα ο σκοπός αυτών των ανθρώπων είναι θέλουν να μετακινηθούν στην κεντρική Ευρώπη. Δεν είναι η Ελλάδα με βάση πάντα αυτά που καταθέτουν αυτοί οι άνθρωποι.